Είμαστε και εμείς εδώ σήμερα για να φωνάξουμε ενάντια στα νομοσχέδια που φέρνει η κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να την αφήσουμε να τα περάσει. Έχει θράσος να ανακοινώνει νομοσχέδιο, υποτίθεται για την αναβάθμιση του Νεπάλ. Μας κοροϊδεύει. Οι μαθητές στο Νεπάλ όλο αναβάθμιση ακούμε και δεν βλέπουμε. Αν εννοούν αναβάθμιση στις άθλιες εγκαταστάσεις, τα βιβλία από τον καιρό των γονιών μας, τα κενά σε καθηγητές, τον ανύπαρκτο εξοπλισμό των εργαστηρίων, τότε ναι, τα έχει αναβαθμίσει. Ακόμα και στο δικό μου σχολείο, που το έχουν ονομάσει πρότυπο, τα ίδια αντιμετωπίζουμε. Οι μαθητές στη δικιά μου ειδικότητα της υγείας είναι αναγκασμένοι να φέρνουν δικό τους εξοπλισμό στα εργαστήρια, όπως βελόνες και σύρυγες μιας χρήσης. Με το νομοσχέδιο που φέρνει για μας την πραγματικότητα τα ίδια κτίρια με τα ίδια προβλήματα, με τις παλιές εγκαταστάσεις, θέλουν να προσθέθουν και οι μαθητές των ΙΕΚ και των ΕΠΑΣ. Αντί δηλαδή να δώσει λεφτά για όλα αυτά που τη ζητάμε, αποφάσισε να μην δώσει φράγκο και να μας υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο. Σαν να μην έφτανε αυτό, κάνει και νόμο την απλήρωτη εργασία σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. Δεν πρόκειται να την αφήσουμε να περάσει αυτές τις αλλαγές. Ούτε τα ιδιωτικά ΕΗ, ούτε φυσικά το Εθνικό Απολυτήριο, που θα υποχρεώνει και εμάς να πληρώνουμε φροντιστήρια για να πάρουμε ένα αξιοπρεπές απολυτήριο. Κόφτε απόψε την... Ναι. Επιτέλους, κόφτε την κοροϊδία. Οι επαλιώτες δεν είμαστε ούτε χαζοί, ούτε μαθητές δεύτερης κατηγορίας. Έχουμε όνειρα και δικαιώματα και θα τα διεκδικήσουμε. Χορτάσαμε μεγάλα λόγια, υποσχέσεις και διθενιές από όλες τις κυβερνήσεις. Όλα αυτά τα χρόνια. Αγωνιζόμαστε για πραγματική αναβάθμιση των ΕΠΑΛ μας. Αναβάθμιση για μας σημαίνει να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τα σχολεία μας. Να μην στάζουν τα βάνια. Να προσβληθούν καθηγητές. Τώρα, σύγχρονος εξοπλισμός για όλα τα εργαστήρια και όλες τις ειδικότητες. Ξεχάστε την απλήρωτη δουλειά για όλους τους μαθητές στο Νεπάλ από την Α' Λυκείου. Ενωνόμαστε με τους συμμαθητές μας στα γυμνάσια και στα λύκεια. Μαζί με τους φοιτητές και σπουδαστές στα ΙΕΚ. Μαζί με όλους τους εργαζόμενους για τα δικαιώματα όλων μας. Σε μόρφωση, εργασία και ζωή με δικαιώματα.